Πολύ σύντομο θα είμαι, κύριε Πρόεδρε, να σας θυμίσω και να θυμίσω και στο σώμα ότι στην προτείνουσα Βουλή η τότε αρχική πρόταση ήταν να λειτουργήσει η Επιτροπή Αναθεώρησης για έναν μήνα. Στη συνέχεια βεβαίως ακούστηκαν διαφορετικές τοποθετήσεις, διαφορετικές απόψεις, θελήσαν όλα τα κόμματα να είμαστε πιο γενναιόδοροι σε σχέση με το χρόνο επεξεργασίας των προτινόμενων προς αναθεώρηση διατάξεων. Ακριβώς αυτό έπραξε τότε το Προεδρείο της Βουλής, έδωσε 2 μήνες. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, είναι λιγότερες οι διατάξεις τις οποίες πρέπει η Επιτροπή να επεξεργαστεί. Όμως μην ξεχνάτε ότι πλέον δεν έχουμε απλώς προτάσεις διατάξεων προς αναθεώρηση, αλλά αντίθετα έχουμε διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας, η οποία στη συνέχεια θα δεσμεύει. Θα δεσμεύει τους πάντες. Θα πρέπει η διατύπωση θα δεσμεύει τους πάντες. Άρα, όχι απλώς η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός και το γενικό περιεχόμενο, όπως είναι η άποψη που ούτως ή άλλως έχει κατατεθεί από τη δική μας μεριά, και αυτό βεβαίως θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της Επιτροπής. Με αυτό δεδομένο, η νομοτεχνική δουλειά η οποία πρέπει να γίνει μέσα στην Επιτροπή είναι πολύ πιο πολύπλοκη, είναι πολύ πιο χρονοβόρα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει παράταση, θα πρέπει να υπάρξει μάλλον επέκταση του χρόνου λειτουργίας αυτής της Επιτροπής στους 2 μήνες. Βεβαίως δεν ξέρω αν όλα αυτά σχετίζονται με διάφορους τακτικισμούς που θέλει η κυβέρνηση να μεθοδεύσει σε σχέση με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε τοποθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν αλλάζει την άποψή της η πλειοψηφία σε σχέση με το γεγονός ότι θα προτείνει να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών, χωρίς να μεσολαβούν εκλογές, πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι μία κέρια, αν θέλετε, αντιθεσμική πολιτική συμπεριφορά που οδηγεί και σε μια κατάσταση νομική στο εσωτερικό του συντάγματος που προκαλεί εύλογες ανησυχίες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λιβανός έχει στήσει το λόγο από τη Νέα Δημοκρατία.